Μια θεολόγος από την Ουγγαρία διορίστηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά συμβουλευτικά όργανα της Καθολικής Εκκλησίας, το οποίο συνεδριάζει αυτές τις ημέρες στο Βατικανό. Η πάλαιποτέ Επισκοπική Σύνοδος έχασε τον επιθετικό της προσδιορισμό έπειτα από μεταρρυθμίσεις του Πάπα Φραγκίσκου, με αποτέλεσμα πλέον να επιτρέπεται η συμμετοχή λαϊκών, ακόμη και γυναικών, σε συναντήσεις που αφορούν τη μελλοντική πολιτική της Καθολικής Εκκλησίας. Η Κλάρα Τσίσαρ έχει γεννηθεί στην περιοχή της Τρανσυλβανίας και διδάσκει στο Λίντς, ενώ είναι η μόνη θεολόγος από το πρώην Ανατολικό μπλοκ που συμμετέχει στη Σύνοδο. Η Καθολική Εκκλησία είναι γνωστή για το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν εκπροσωπούνται στην ιεραρχία ακόμη και σήμερα. Οπότε πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Και πρέπει να παραδεχτώ για μια μεγάλη διδακτική διαδικασία για επισκόπους που δεν λειτουργούσαν σε μια εκκλησία όπου οι γυναίκες έχουν όλο και περισσότερα δικαιώματα ψήφου και άρα λόγο στα ζητήματα της εκκλησίας. Η Τσίσαρ λέει πως ένα σημαντικό καθήκον της Συνόδου είναι να μεταμορφώσει την παλιά απαγορευτική, όπως τη χαρακτηρίζει, και περιοριστική εκκλησία σε μια συμπεριληπτική κοινότητα που υποστηρίζει την ανθρωπότητα στο να ξεπεράσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Πάμε παράλληλα με έναν όλο και πιο τραυματισμένο κόσμο. Σκέφτομαι ιδιαίτερα το ζήτημα της μετανάστευσης, το ζήτημα των προσφύγων, τις καταστροφές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, την οποία θα αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερο μαζί ως ανθρωπότητα. Και εκεί είναι που η Εκκλησία, αν είναι στα αλήθεια σοβαρή για την αποστολή της, πρέπει να κάνει κάτι. Η Σύνοδος του Βατικανού διεξάγεται για 3 εβδομάδες και κλεισμένων των θυρών μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.